Αράουχο που κόβει. Ο Μαϊστόροβιτς, το λάθος που γίνεται και η μεγάλη ευκαιρία με τον Μπούγκα που ξεφεύγει. Είναι πολύ πλάγια πάνω στη γραμμή. Καταπληκτικό γκολ. Ένα γκολ όνειρο. Είδατε από ποια γωνία δύσκολη, κλειστή, κατάφερε να περάσει την μπάλα και να τη στείλει στα δίχτυα για τους φιλοξενούμενους για να γίνει το 1-0. Ο Μπούγκα που πανηγυρίζει εδώ με τους συμπαίκτες του. Θεωρώ ότι στάθηκαμε πάρα πολύ καλά. Αν και εντελώς διαφορετική ομάδα σε πολλές θέσεις, όλα τα παιδιά έδειξαν ότι βρίσκονται σε καλή κατάσταση και άξια στην ομάδα της Σκόντα Ξάνθης. Πάλι από δικό μας λάθος μπήκε το γκολ. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που τρώμε κάθε αγωνιστική γκολ. Πιστεύω να σπάσει κάποια αυτή η γκίνια, να μπορέσουμε και εμείς να κερδίσουμε τα μάτς. Για αυτούς τους παίκτες είναι ένα κίνητρο και για μένα και για όσους δεν έχουμε πολλές συμμετοχές, αυτό είναι ένα κίνητρο. Στο να αποδείξουμε και σε αυτούς μας αλλά και στον προπονητή μας ότι αξίζουμε να παίρνουμε ευκαιρίες. Παρά το γρήγορο γκολ της ομάδας του Γιάννη Ματζουράκη, οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ έδειξαν χαρακτήρα και κατάφεραν να αντιστρέψουν την εις βάρος τους κατάσταση λίγο πριν το τελευταίο σφύριγμα του Κουκουλάκη για το πρώτο ημίχρονο. Μπλάνκο θέλει να κάνει το κοντρόλ, να μπει στην περιοχή. Είναι πέναλτι, λέει ο Κουκουλάκης, αφού μετά την πρώτη κόντρα φαίνεται ο Αυστριακός Οξπούρνικ να είναι η αιτία που γκρεμίστηκε στο χορτάρι ο Μπλάνκο. Εδώ ο Μπλάνκο παίρνει την μπάλα με το μυρό, ο Οξπούρνικ τη βρίσκει, την παίρνει με το σώμα ο Μπλάνκο και νομίζω ότι ο Οξπούρνικ χαμηλά στη δεύτερη, εδώ ακριβώς, δίνει ο διαιτητής ότι έχει βρει στο πόδι τον Μπλάνκο. Η κόντρα πάντως η διπλή είναι καθαρή, δηλαδή ο Μπλάνκο με το μυρό, ο Οξπούρνικ διώχνει, ο Μπλάνκο με το σώμα την προωθεί και υπάρχει μια επαφή του Οξπούρνικ με το σώμα του Μπλάνκο που θα τον νικήσει, δοκάρι και μέσα δύσκολα. Ο τεράστιος, ο πανύψηλος Αυστριακός της Ξάνθης έπεσε στη σωστή γωνιά. Εγώ μόνο είδα στην μπάλα και νομίζω όχι. Εγώ ξέρω να βρήκε μπάλα με το χέρι μου και το σώμα δεν μπορώ να σταματώ. Η φάση από την οποία προήλθε το γκολ της ισοφάρισης πάντως ήταν η αφορμή για την πρώτη ανακοίνωση διαμαρτυρίας των φιλοξενούμενων. Θεωρούμε ντροπή για το ελληνικό ποδόσφαιρο, σε όποια κατηγορία και αν παίζουν οι ομάδες και όποιες και αν είναι αυτές, να δίνονται πέναλτι σαν και αυτό που δόθηκε στην ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο. Το γιατί δόθηκε αυτό το πέναλτι το αφήνουμε στην κρίση του απλού φιλάθλου και των ηθινόντων του ελληνικού επαγγελματικού ποδοσφαίρου, του Προέδρου της Super League, του Προέδρου της ΕΠΟ κλπ. Μιλάει η ανακοίνωση. Εσείς τι έχετε να πείτε για την ανακοίνωση? Θα πω για την ανακοίνωση δικιά μας. Η ολική ανατροπή για την ΑΕΚ έγινε κατά τη διάρκεια των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Σκόρερ ο Λεωνάρντο, ο οποίος μάλιστα σφράγισε με τον τρόπο αυτό την απόλυτα θετική παρουσία του στην αναμέτρηση. Από την πάρα πολύ όμορφη σέντρα, δείτε με το αριστερό του Τζιμπούρ, εύκολη δουλειά για τον Βραζιλιάνο να νικήσει το Οξπούρνικ στην δεξιά του γωνία. ΑΕΚ Ξάνθη 2-1. Είμαι bastante contente com a chance que o professor Baevich me deu. Procurei aproveitar da melhor maneira possível. Pude ser feliz em marcar o segundo gol. Mas no começo do segundo tempo cansei um pouco e achei melhor pedir a substituição para que não prejudicasse a equipe. Νωρίτερα και οι δύο ομάδες θα μπορούσαν να έχουν πετύχει ακόμα περισσότερα γκολ, αφού ευκαιρίες χάθηκαν και στις δύο εστίες. Η ΑΕΚ δύο φορές, με τον Νάτσο Σκόκο μάλιστα να στέλνει την μπάλα στο δοκάρι με απευθείας εκτέλεση φάουλ. Η Ξάνθη απείλησε με τον Σουάνι, χωρίς όμως ο Έλληνας Άσος να νικάει τον Σάχα, ο οποίος έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο 2010. Ήταν καθοριστικά τα σημεία που δεχτήκαμε το δεύτερο και το τρίτο γκολ. Ιδιαίτερα το δεύτερο γκολ λίγο πριν από τη λήξη του ημιχρόνου. Έπρεπε να το κρατήσουμε ακόμα λίγο, ώστε να πάμε στο ημίχρονο με την ισοπαλία, να προβληματιστεί περισσότερο η ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο αλλαγή οι δύο ομάδες δεν έκαναν. Αλλαγή όμως υπήρχε στο διαιτητικό τρίο, λόγω της λάσης που υπέστη ο διαιτητής της αναμέτρησης Μιχάλης Κουκουλάκης, με τον Καλογερόπουλο να τον αντικαθιστά. Η δυνατή βροχή ήταν ο κύριος λόγος για τον οποίο οι 22 ποδοσφαιριστές δεν μπορούσαν με ευκολία να φτάσουν προς τις δύο εστίες. Η ΑΕΚ πάντως τα κατάφερε και έβαλε το κερασάκι στην τούρτα της νίκης λίγο πριν τη συμπλήρωση 80 λεπτών αγώνα με τον Ισμαήλ Μπλάνκο. Η μεγάλη παλιά του Σκόκο με την προβολή και του